από το Κάστρο Δήμαρχε στο κεντρικό πεζόδρομο της πόλης, στην οδό Σκουφά, εδώ που χτυπάει η αγορά της Σάρτας, εδώ που η καθημερινότητα, αν θέλετε, απεικονίζει και τη γενικότερη κατάσταση, είτε η οικονομική είναι αυτή, είτε όπως θέλουμε να την πούμε, ποιότητα ζωής ή οτιδήποτε. Περιμένουμε όλοι την ανάπλαση της αγοράς, διότι αυτά έχουν πάρα πολλά χρόνια τα οποία έχουν γίνει. Ξεκίνησε μια μελέτη το Open Mall. Πώς προχωράει, τι γίνεται? Λοιπόν, εδώ εμείς ως Δημοτική Αρχή είχαμε ένα όραμα που και σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο, τι, να μπορέσουμε να αλλάξουμε την όψη του κέντρου, έτσι ώστε να το κάνουμε ελκυστικό, να το αναβαθμίσουμε, να αποκτήσει μια ταυτότητα. Και τι είπαμε, ας πούμε, σαν εμπορικό κέντρο εμείς, περιορίσαμε πέρα από το Σκουφά που ξέρουμε ως εμπορικό κέντρο, είναι και αλλού καταστήματα, είναι και αλλού επιχειρήσεις, αλλά θέλουμε όλο το πεζοδρομημένο τμήμα του κέντρου, που είναι 20.000 τετραγωνικά μέτρα, να το κάνουμε με τον ίδιο τρόπο. Εκτός δηλαδή από το Σκουφά ή... Όλοι εδώ, ας πούμε, Κοσμάη το Λου, η Καραπάνου, η Γρυμπόβου, η Τορέλα, ό,τι είναι πεζοδρομημένο. Ωραία. Είναι 20.000 τετραγωνικά, άρα αυτά είπαμε ότι θα πρέπει, ας πούμε, να τα έχουν ίδια ταυτότητα. Τι σημαίνει αυτό, ότι να βάλουμε άλλη πλακόστρωση, να βάλουμε φωτισμό παντού, να βάλουμε φυτεύσεις παντού, να βάλουμε αστικό εξοπλισμό. Όλα αυτά, ναι. Τα πάντα όλα. Γιατί θεωρούμε ότι όλα τα καταστήματα για μας είναι το ίδιο, είτε αυτά βρίσκονται στον εμπορικό πεζόδρομο της Σκουφά, είτε κάπου αλλού. Ναι. Και αυτό, γι' αυτό το λόγο κάναμε αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, το βγάλαμε στον αέρα. Προέκυψε αυτό το αποτέλεσμα, το άθροισμα του προϋπολογισμού για να κάνουμε όλα αυτά και να βάλουμε και στοιχεία WiFi, στοιχεία νερού στο κέντρο, θα βάλουμε συντριβάνι στην πόλη, αλλά και σε διάφορα σημεία νερό, γιατί όπως είδαμε τον Άραχθο πιο πριν, η Άρτα έχει πολλά νερά και βρέχει γενικότερα, πρέπει να το βάλουμε και ήταν μια απέτηση όλων. Αυτό μας βγήκε γύρω στα 12 εκατομμύρια. Άρα είπαμε, τα 2 εκατομμύρια τα παίρνουμε από το Open Mall του ΕΣΠΑ, από το ΕΠΑΝΕΚ, που έχουμε μαζί την προγραμματική σύμβαση με τον Εμπορικό Σύλλογο, και τα άλλα 10,5 εκατομμύρια τα παίρνουμε από το Ταμείο Ανάκαμψης, γι' αυτό υποβάλαμε μια πρόταση. Ναι. Και σε συνδυασμό και με το έργο του φωτισμού, που αντικαθιστούμε όλο το φωτισμό του κέντρου με φωτιστικά τύπου LED 1,5 εκατομμύριο από το ΠΕΠΗ Πύρου, αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να, με γύρω στα 15 εκατομμύρια, να αναβαθμίσουμε όλο το κέντρο. Είναι ένα φιλόδοξο έργο, αλλά πραγματικά πιστεύω αν ενταχθεί και στο Ταμείο Ανάκαμψης αυτή η πρότασή μας, θα μιλάμε για μια διαφορετική εικόνα. Πρέπει να αλλάξει λίγο και το κέντρο, έτσι, η όψη και των κτηρίων, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά νεοκλασικά κτίρια εδώ, όπως περπατάμε, είτε που είναι καταστήματα, είτε ξέρω εγώ, στεγάζονται κάποιες υπηρεσίες, τα οποία διατηρούν πάρα πολύ ωραία τα χαρακτηριστικά, έτσι, τα νεοκλασικά, όπως είπαμε, κτίρια. Ναι. Ένα από αυτά, στα οποία πλησιάζουμε, είναι αυτό το οποίο πρόσφατα ολοκληρώθηκαν οι εργασίες, τα ΣΕΦ. Ναι. Πριν πάμε στα ΣΕΣ, να σας πω το εξής, ότι στα πλαίσια του Open Mall, οι επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν στο πρόγραμμα και είναι γύρω στις 200 επιχειρήσεις, αυτές θα πρέπει να κάνουν κάποιες αλλαγές στις προσώψεις τους. Ναι. Εγκεκριμένες, οι οποίες να συνάδουν και με το Τοπικό Συμβούλιο Αρχαιολογίας, το οποίο το Τοπικό Συμβούλιο Αρχαιολογίας θα γίνουν μονοδοτήσεις. Να μην είναι ανομοιότυπα. Άρα, για μένα δεν πρέπει να υπάρχουν αυτές οι εκανόνιστες μορφές και χρώματα από τις τέντες. Έτσι, θα πρέπει ενδεχομένως να υπάρχουν κάποια προστεγάσματα σαν αυτά εδώ. Γι' αυτό και εμείς έχουμε βάλει όλα τα δέντρα από εκείνη την πλευρά για να σκιάζουν τα δέντρα τα εμπορικά καταστήματα. Άρα θα πρέπει, ας πούμε, και ο ιδιωτικός αλλά και ο κοινόχρηστος χώρος να αποκτήσει μια άλλη ομορφιά και μια ταυτότητα. Έτσι θα είναι. Δηλαδή από τη μία πλευρά από τα δέντρα θα είναι από εκεί. Θα είναι τα δέντρα. Και από την άλλη πλευρά θα υπάρχουν αυτά τα στέγαστρα. Θα είναι τα προστεγάσματα στα καταστήματα, ναι. Να έχουν μια αισθητική ενιαία. Ναι. Έτσι, καταλαβαίνετε ότι όλοι μας θα πρέπει να αλλάξουμε από λίγο για να μπορέσουμε να έχουμε ένα συνολικό αποτέλεσμα. Τώρα, όσον αφορά εδώ τα καταστήματα στον Άγιο Δημήτριο, ο Δήμος Αρτέων αυτά τα έφτιαξε, διατηρητέα τα κτίρια αυτά, άρα η αρχαιολογία είχε και αυτή το λόγο της εδώ πέρα και τις εγκρίσεις που πήραμε, και τώρα έχουμε δύο διακριτούς χώρους. Έχει αλλάξει εντελώς η εικόνα αυτού του χώρου, και τι είπαμε εμείς στους Δήμους, τι θέλουμε, το ένα από αυτά να το κρατήσει ο Δήμος και να τον έχει ως ένα πολυχώρο που το πρωί εδώ θα λειτουργούμε και την στέγη υγείας, όπου όλοι οι σύλλογοι θα έχουν ένα χώρο για να προβάλλουν το έργο τους και να είναι εδώ μαζί με το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Αρτέων. Και το απόγευμα θα μπορεί αυτός ο χώρος, και στη Δημοτική Αστυνομία θα μπορεί να έχει εδώ έναν χώρο μέσα στο κέντρο, αλλά και το απόγευμα να μπορούμε να το δώσουμε στους πολίτες και κυρίως στους φοιτητές του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, έτσι ώστε να μπορεί η μουσική και το Τμήμα Μουσικών Σπουδών ή το Μουσικό Σχολείο ή τα Δημοτικά Οδεία να μπορούν να μπει η μουσική στην πόλη μας. Ναι. Και το διπλανό χώρο, τον οποίο έχουμε, να μπορέσουμε να το δώσουμε για μια ιδιωτική επιχείρηση. Ποια είναι αυτή την οποία
Γεια σας. Δεν έχουμε, ας πούμε, να κάνουμε άλλο ένα καφέ. Τι θέλουμε να κάνουμε? Θέλουμε να κάνουμε ένα κατάστημα το οποίο να έχει τοπικά προϊόντα σε μορφή χυμών. Δηλαδή, βλέπετε σε άλλες πόλεις υπάρχουν τα juice bar. Όπου εδώ, μια και εμείς παράγουμε τοπικά προϊόντα, όπως τα πορτοκάλια μας, τα μανταρίνια, τα ακτινίδια και όλα τα άλλα, να μπορεί κάποιος εδώ να πιει. Ένα συνεταιρισμός, ας πούμε, όχι, θα μπορούσε αυτό. Μια ιδιωτική πρωτοβουλία. Αλλά όμως να έχει ανάμεικτους φυσικούς χυμούς, να έχει φρουτοσαλάτες, να έχει κάτι το οποίο και συνάδει με υγιεινό τρόπο ζωής για τα παιδιά μας και για όλους μας, αλλά από την άλλη, εδώ να μπορούσε έτσι με αυτόν τον τρόπο να διατίθενται και τοπικά προϊόντα. Μια που μιλάμε για τοπικά προϊόντα, να πούμε ότι εδώ και αρκετά χρόνια λειτουργεί και το μηχάνημα. Ναι. Με τους φυσικούς χυμούς στην πόλη της Άρτας. Πάρα πολλοί επισκέπτες ξεδιψούν με ένα ποτήρι χυμό. Από την άλλη, είναι και θέμα, κύριε Δήμαρχε, ότι προβάλλονται τα τοπικά προϊόντα. Φτάνουμε... Να ξεδιψάσουμε και εμείς λίγο. Να ξεδιψάσουμε λίγο. Για να δούμε. Καταρχήν εδώ να πω ότι είναι μια πρωτοβουλία ιδιωτική που το στηρίξαμε την πρώτη στιγμή και βάλαμε δύο μηχανήματα τέτοια, ένα εδώ και ένα στο Κυλικής, στην πλατεία Κυλικής. Ναι. Και τι καταφέραμε? Και να έχουμε τα τοπικά μας προϊόντα και να γευόμαστε το φυσικό χυμό πορτοκαλιού, να έχουμε όμως και μια οθόνη δίπλα με τα μνημεία μας και τα αξιοθέατα και να μπορέσουμε να προβάλλουμε με αυτόν τον τρόπο την περιοχή μας. Για να δοκιμάσουμε λίγο. Πληροφορίες λοιπόν για την ιστορία, για τα πολιτιστικά μνημεία της πόλης, ναι, που μπορεί κανένας να βρει. Χρήστο. Και πάει καλά, έτσι, και νομίζω ότι αυτός ο επενδυτής έχει κάνει και σε άλλα σημεία και εκτός Άρτας αντίστοιχα μηχανήματα έχει ήταν τοποθετήσει. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία ιδέα η οποία υλοποιείται, φαντάζομαι, και σε άλλες περιοχές με άλλα προϊόντα, με άλλα τοπικά προϊόντα. Κοιτάξτε, και είναι ένας τρόπος... αυτό μπορούν να το κάνουν και οι καταστηματάρχες. Ναι, αλλού έχει το θες γάλα που λέμε, έτσι. Εμείς έχουμε το πορτοκάλι εδώ, το αναδεικνύουμε. Υπάρχουν τέτοια μηχανήματα τα οποία είναι και στο Σύνταγμα και στο Μετρό στο Σύνταγμα και αλλού. Ναι. Άρα αυτό πρέπει να αποκτήσουμε μια εξωστρέφεια, να γίνουν τέτοιες ιδιωτικές πρωτοβουλίες που, όπως είπατε, να μπουν και ο φυσικός χυμός στα τοπικά καταστήματα, ενδεχομένως και μια χαμηλότερη τιμή. Τώρα ο φυσικός χυμός στην Άρτα με 3 ευρώ δεν είναι πάρα πολύ ακριβά. Απ' την άλλη, εγώ πιστεύω ότι η τοπική γαστρονομία θα πρέπει να αναδειχτεί και ένα από αυτά είναι και ο φυσικός χυμός. Δηλαδή, τι, να μπορούμε με το καλωσόρισμα σε έναν πελάτη, σε μια ταβέρνα, να του προσφέρουμε ένα φυσικό χυμό ή ένα τσιπουράκι, μια ελιά, κάτι το οποίο γίνεται αλλού. Έχουμε μια αγαστή συνεργασία. Και προδιαφέρει για την περιοχή. Ναι, να πω ότι έχουμε μια αγαστή συνεργασία. Ορίστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια στην αγαστή... υγεία σας. Υγεία, να είστε καλά. Έχουμε μία αγαστή συνεργασία με τον Σύλλογο Εστίασης. Προσπαθούμε τα τελευταία χρόνια να αναδείξουμε την τοπική γαστρονομία και σε επίπεδο με τα τοπικά μας προϊόντα, τα τυριά, τα κοτόπουλα, τα κρέατα, το κάτι ιδιαίτερο στο πιάτο, έτσι ώστε κάποιος να πει τι διαφορετικό έχει η κουζίνα στην Άρτα, ένας επισκέπτης που θα επισκεφτεί, το κάτι ιδιαίτερο. Και με ένα ωραίο γλυκό στο τέλος που να έχει μια τοπικότητα, όπως λέει μια πορτοκαλόπιτα ή ένα γλυκό κουταλιού. Αυτά. Γίνονται προσπάθειες. Νομίζω ότι πρέπει να εντείνουμε ακόμη περισσότερο την προσπάθεια. Όλοι οι επιχειρηματίες, όλα τα μαγαζιά της εστίασης, τα καταστήματα, να έχουν ακόμη και στο μενού το τιμοκατάλογο, την τοπικότητα. Δηλαδή, γιατί να μην λέει τυρί Άρτας, κοτόπουλο Άρτας. Ακόμη και το πρωινό. Και το πρωινό να έχουν μια πίτα μέσα. Γίνονται από κάποια καταστήματα, το επικροτούμε και πρέπει να το ακολουθήσουμε όλοι. Δροσερό τατού. Υγεία. Στην υγεία σας, κύριε Δημαρχέ. Τι ωραία. Με ένα ποτήρι χυμό να μπορείς να περπατάς. Τι ωραία. Λοιπόν, κεντρική πλατεία, εδώ που πλέον αλλάζει μορφή σύμφωνα με το σχεδιασμό του Open Mall, μπαίνει ένα συντριβάνι. Η παλιότερη Αρτινή, κύριε Δημαρχέ, θυμούνται ωστόσο. Ότι κάποτε, ναι, κι εσείς. Το θυμώ, βέβαια. Αλήθεια, το προλάβατε. Βεβαίως. Όταν ακόμη εδώ πέρα ήταν δρόμος. Ναι, ήταν δρόμος και ήταν συντριβάνι, ε. Καταρχήν, εδώ να πούμε ότι αλλάζει και όλη αυτή η μορφή και και ο πεζόδρομος αλλά και οι πλατείες. Μπαίνουν συντριβάνια σε διάφορα σημεία. Έχουμε ένα συντριβάνι σε εκείνο το σημείο. Έχουμε εδώ πέρα δύο συντριβάνια και ένα μικρό εδώ. Μικρό συντριβάνι, νερό δηλαδή, που μην το φανταστείτε ότι είναι κάτι μεγάλο, απλά θα έχει ένα στοιχείο νερού, και το μεγάλο, το οποίο ήταν στη θέση την οποία
Ήταν και το παλιό, ένα στρογγυλό πλέον συντριβάνι, ναι, που θα έχει διάφορους πίδακες και με διάφορα χρώματα, αλλά βάζουμε και γλυπτά και έργα τέχνης, που ένα από αυτά τα έργα τέχνης θα είναι και στο κεντρικό συντριβάνι και σε διάφορα άλλα σημεία. Και πρόσφατα κάναμε και μια συνάντηση και ένα περίπατο στην πόλη με τον μεγάλο υπηρώτη γλύπτη, τον Θόδωρο Παπαγιάννη, ναι, έτσι ώστε να κάνουμε στην πόλη μας ναι, το επόμενο διάστημα ένα συμπόσιο γλυπτικής, mm, που θα αναδείξουμε την τέχνη και κάποια γλυπτά από αυτά που θα φτιάξουν οι γλύπτες που θα είναι στο συμπόσιο θα τα δώσουν στην πόλη για να τα βάλουμε σε διάφορα σημεία. Ναι, πρέπει να βάλουμε τα έργα τέχνη στην πόλη μας. Ναι. Αυτό θα γίνει πάρα πολύ ωραίο. Τώρα, όσον αφορά το θέμα των πεζοδρομήσεων, το θέμα το κυκλοφοριακό και αυτό που έχει δημιουργηθεί, που κάποιοι ανεβαίνουν πάνω όλες τις ώρες, βέβαια έχει περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό, αυτό οφείλουμε να το πούμε. Ωστόσο, δεν έχει εντελώς εξαλειφθεί. Υπάρχουν και οι άλλοι μερίδα πολιτών, οι οποίοι λένε και πού να πάω, πώς να μπω στο κέντρο. Ναι. Καταρχήν να πω ότι στους πεζοδρόμους γενικότερα δεν μπορούν να ανεβαίνουν αυτοκίνητα. Είναι θέμα παιδείας, είναι θέμα ασφάλειας. Θα πρέπει ο πεζόδρομος να είναι για τους πεζούς, για τα μικρά παιδιά, να νιώθουν μια ασφάλεια και να περπατάμε ελεύθερα. Ναι. Τι κάναμε για να περιορίσουμε τώρα στα πλαίσια του Open Mall και να μην μπαίνει κίνηση μέσα, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί? Έχουμε βάλει μπάρες υδραυλικές σε διάφορα σημεία, όπου εκεί, όταν είναι το ωράριο φορτοεκφόρτωσης των καταστημάτων, θα τις ανοίγουμε. Όταν υπάρχει ένα έκτακτο περιστατικό που πρέπει να μπει το ΕΚΑΒ ή η αστυνομία, ναι, και θα έχουν το αντίστοιχο κλειδί, αλλά από εκεί πέρα θα κλείνουν. Έτσι δεν θα μπαίνουν αυτοκίνητα μέσα στο κέντρο. Ναι. Οι μόνιμοι κάτοικοι, εννοείται, που έχουν πάρκινγκ στην οικοδομή τους, θα μπαίνουν, αλλά καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να αλλάξουμε όλοι από λίγο τις συνήθειές μας για να σεβαστούμε τον πεζόδρομο. Ναι. Αυτό πρέπει να το κάνουμε και θα γίνει. Ναι. Τώρα, από εκεί πέρα το κυκλοφοριακό, προφανώς το ακούω, είναι ένα μεγάλο ζήτημα, το οποίο θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Θα πρέπει να βρούμε τρόπος που θα παρκάρουν οι άνθρωποι τα αυτοκίνητά τους, όχι όμως στον πεζόδρομο, και γι' αυτό το λόγο αναζητούμε τρόπους πάρκινγκ. Πόσο κοντά ή πόσο μακριά? Εγώ νομίζω ότι η Άρτα είναι μια πόλη η οποία περπατιέται. Άρα ένα πάρκινγκ που θέλουμε να δημιουργήσουμε τώρα δίπλα από την αστυνομία, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ κοντά στην Άρτα. Είμαστε στο στάδιο της εξαγοράς από την ΕΤΑΔ. Εκεί που θα μπορούσαν δηλαδή να σταθμεύουν και λεωφορεία και οι επισκέπτες, οι τουρίστες, ναι, να φτάνουν μέχρι και το κέντρο της πόλης. Βεβαίως. Είναι ασφαλές και ο χώρος, γιατί είναι δίπλα στην αστυνομία. Ναι, ναι, ναι. Το αγοράζει ο Δήμος, θα το εξυγχρονίσει. Το έχει δώσει τώρα σε μια, ναι, έτσι όχι τόσο καλή μορφή, εννοώ δηλαδή δεν έχουμε κάνει τα έργα που απαιτούνται. Ναι. Ένας χώρος εκεί, ένας χώρος στην οδό Σαράχθου του Δήμου. Ένας μεγάλος χώρος δίπλα στα γήπεδα τένις και ένας μεγάλος χώρος στην πλατεία Ζέρβα. Από εκεί πέρα χρειάζονται και άλλοι. Αν περπατούσαμε περισσότερο, θα έλεγα ότι δεν χρειάζονται και άλλοι. Είναι ικανοί να πάρουν τον όγκο των αυτοκινήτων. Από την άλλη, όμως, κοιτάμε να βρούμε και άλλους χώρους. Κάνουμε μια επικοινωνία με το νοσοκομείο, το παλαιό νοσοκομείο, να μπορέσουμε να αλλάξουμε τη διαθήκη εκεί του Ζάρα για να μπορέσουμε να έχουμε τον χώρο αυτό προς τους πολίτες. Ατύπως, σε πρώτο χρόνο, το πρωί, μπορούν να παρκάρουν κάποιοι το αυτοκίνητό τους εκεί. Και από την άλλη είναι και το θέμα της ελεγχόμενης στάθμευσης, την οποία το περάσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έχουμε υποβάλει πρόταση στο πρόγραμμα Τρίτσης και εκεί προσπαθούμε να βάλουμε αισθητήρες στις θέσεις στάθμευσης για να μπορέσουμε να έχουμε μια ελεγχόμενη στάθμευση. Έτσι θα δημιουργήσουμε 300 θέσεις στάθμευσης για να μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα αυτό. Κύριε Δημαρχέ, το θέμα της πλατείας Σκουφά, όπου πριν από 10-15 χρόνια συζητιόταν πάρα πολύ έντονα για υπόγειο πάρκινγκ, στο μέσο της πόλης, στο κέντρο της πόλης σχεδόν. Όσον αφορά το πάρκινγκ που με ρωτάτε για το κάτω από την πλατεία Σκουφά, αυτό υπήρχε μια προμελέτη. Κάναμε μια τεχνοοικονομική μελέτη που είδαμε τον όγκο των οχημάτων που μπορεί να εξυπηρετήσει αυτό το πάρκινγκ βάση και του πληθυσμού που έχουμε. Και έδειξε η τεχνοοικονομική μελέτη ότι είναι ασύμφορο για κάποιον να λειτουργεί σε ένα πάρκινγκ τέτοιο. Γιατί αυτή η πρόταση ήταν να γίνει μια σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, όπως έγινε στο πάρκινγκ στα Γιάννενα. Μπράβο. Έτσι, αυτό απέναντι από την περιφέρεια. Απέναντι από το κεντρικό. Έβγαλε ένα εισιτήριο γύρω στα 7 ευρώ, ναι, που καταλαβαίνετε ότι κανένας πολίτης δεν θα άφηνε το αυτοκίνητο με αυτά τα χρήματα. Αν εμείς, και μπαίνουν και ζητήματα της αρχαιολογίας, που και εκεί σίγουρα θα βρούμε αρχαιολογικά ευρήματα. Δεν έχουμε βρει παντού στην Άρτα. Παντού στην Άρτα βρίσκουμε αυτά τα ζητήματα. Τώρα, επειδή όμως πλησιάσαμε πάρα πολύ κοντά στο χώρο του Παλαιού Δημαρχείου και εδώ έχει ξεκινήσει η παρέμβαση, το lifting, η ανακαίνιση αυτού του πανέμορφου κτηρίου, πού βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι εργασίες? Καταρχήν να πούμε ότι είναι το ιστορικό Δημαρχείο,
το σπίτι του Ζάρα, το οποίο έχει δοθεί στο Δήμο Διαθήκη. Ένα κομμάτι το έχουμε αγοράσει εμείς ως Δήμος Αρτέων στην αρχή της θητείας μας. Έχουμε κάνει όλες τις απαραίτητες μελέτες, πολύ γραφειοκρατικές και πολύ δύσκολες οι μελέτες όλες αυτές, πολύ ταλαιπωρία. Όμως τώρα και το εντάξαμε στο ΕΣΠΑ. Έχει ξεκινήσει ο εργολάβος. Έχουμε όμως βρει και εδώ αρχαία. Εννοείται ότι θα ήταν έκπληξη αν δεν βρίσκαμε. Έτσι. Έχουμε βρει αρχαία. Οπότε τώρα αλλάζουμε τις μελέτες. Περνάμε πάλι από τοπικά συμβούλια αρχαιολογίας. Ναι. Και στη συνέχεια ο εργολάβος θα ξεκινήσει, θα το ολοκληρώσει πιστεύω σε 8 με 10 μήνες. Για να μπορέσει αυτός ο χώρος να είναι ένας χώρος πολιτισμού με αίθουσα για εκδηλώσεις, με χώρους για τα παιδιά, όπως είναι και η Διαθήκη του Ζάρα, με ένα χώρο ως γραφείο δημάρχου. Τιμή ένε και όχι για λειτουργία δημάρχου, με την έννοια ότι εδώ θα μπορούμε να καλούμε κάπως υψηλούς προσκεκλημένους, ενδεχομένως να κάνουμε και τους πολιτικούς μας γάμους εδώ μέσα στο κέντρο. Σωστό. Θα το αξιοποιήσουμε και θα το αποδώσουμε κυρίως στους Αρτινούς για να το χαρούν. 2 εκατομμύρια προϋπολογισμός εδώ του έργου. Ναι, πολύ σημαντικό έργο, γιατί και είναι ένα διατηρηταίο μνημείο, κάτι που κοσμεί έτσι, και το ιστορικό μας κέντρο. Ναι. Και έχουμε πολύ να πω εμείς εδώ στην Άρτα. Έχουμε γύρω στα 25 με 30 αρχοντικά διατηρητέα μνημεία, τα οποία είτε είναι του δημοσίου, είτε είναι δημοτικά, είτε είναι ιδιωτικά. Και αυτή είναι μια τοπική πτυχή της ιστορίας, την οποία θέλουμε να την αναδείξουμε και να τη συντηρήσουμε. Ναι. Και τι έχουμε πει τα τελευταία χρόνια, επειδή είναι πολύ δύσκολο και δαπανηρό να κρατήσει μια καλή κατάσταση ένα ιδιωτικό διατηρηταίο, είναι πολύ μεγάλες οι απαιτήσεις. Ήρθαμε εμείς στους Δήμους και λέμε ότι οι ιδιοκτήτες αυτών των κτηρίων να μην πληρώνουν δημοτικά τέλη. Για να μπορέσουμε να τους ελαφρύνουμε και να τους στηρίξουμε, γιατί έχουν μια δική τους σημειολογία να έχουμε αυτά τα κτίρια. Και ένα τελευταίο, επειδή έχουμε και κτίρια που είναι της εβραϊκής κοινότητας μέσα στο κέντρο και τέτοια κτίρια, θέλουμε να τα σημάνουμε. Δηλαδή, τι, να βάλουμε μια πινακίδα απ' έξω που να λέμε ότι αυτό είναι το τάδε διατηρηταίο και κτίσμα, και να μπορεί ο επισκέπτης και με την καινούργια τεχνολογία του QR code που λέμε μέσω από το κινητό, να μπορεί να το βάζει πάνω και μέσω ενός κωδικού να διαβάζει την τοπική ιστορία του συγκεκριμένου κτηρίου. Λοιπόν, ενοχλούμε λίγο εδώ πέρα τώρα, το καταλαβαίνουμε. Λίγο πάλι μια πολύ μικρή. Κοιτάξτε, να πούμε εδώ πέρα ότι εδώ πρέπει να καταλάβουμε όλοι. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι, γιατί κάποια στιγμή, ότι δεν μπορεί κανένας δήμαρχος να λύσει τα προβλήματα αν δεν έχει τη βοήθεια των πολιτών. Έτσι. Και τι λέω, όπως εδώ είδαμε τώρα κάποια αυτοκίνητα που μπαίνουν μέσα αυτή τη στιγμή. Αυτό δεν το σχολιάζω. Νομίζω ότι καθένας καταλαβαίνει ότι αυτό είναι θέμα παιδείας μας και θέμα ξεβολέματός μας. Όταν ο Δήμος λέει μαζί με τον εμπορικό κόσμο, τον εμπορικό σύλλογο, ότι το εκφόρτωση των καταστημάτων είναι μέχρι 10.30, θα πρέπει να βρεθεί τρόπος μέχρι 10.30 να γίνει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να έχουμε έναν αστυνόμο από πίσω για να κυνηγάμε το κάθε τέτοιο. Άρα εδώ επαφείται όχι μόνο στον υπάλληλο και στον επιχειρηματία που επιτρέπει στο δικό του φορτηγάκι να μπαίνει ή στο δικό του delivery να μπαίνει στο κέντρο της πόλης μας αυτή την ώρα. Σωστό. Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε. Εδώ μάλιστα και περνάμε είναι το μικρό θεατράκι της Αυρακίας. Ωραία. Καταρχήν εδώ τώρα η αρχαιολογία μαζί με την περιφέρεια φτιάχνουν ένα έργο ταπρανί του μικρού θεάτρου. Μετακινούμε την αποχέτευση. Μετακινούμε την αποχέτευση από το κέντρο που περνάει και διασχίζει, την περνάμε γύρα-γύρα. Ναι. Και θέλουμε στο οικόπεδο δίπλα που απολωτρίωσε ο Δήμος μπροστά από τον Άγιο Κωνσταντίνο να γίνει ένας πολύ ωραίος, όμορφος χώρος ανάπλασης. Ναι. Θέλουμε αυτό το θέατρο να είναι ένα ζωντανό κομμάτι της Άρτας που να γίνονται ενδεχομένως και κάποιες εκδηλώσεις από το να το βλέπουμε μόνο του. Ναι, 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 ναι. Και είναι σημαντικό ότι επειδή τα 5 θέατρα στην Ήπειρο που είναι στην πολιτιστική διαδρομή, η διαφορά είναι με το μικρό θεατράκι ότι είναι μέσα στον αστικό ιστό. Ενώ τα υπόλοιπα είναι εκτός. Άρα αυτό για μας είναι ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, έτσι, και πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Βέβαια. Τώρα, μιας και είμαστε σε αυτό, να πω ότι πιο πέρα στην Αγία Θεοδώρα είμαστε στην τελική φάση για την ολοκλήρωση του αύλιου χώρου. Mm-hmm. Έτσι, κάναμε μια αρχιτεκτονική μελέτη, έχουμε αναβαθμίσει τον αύριο χώρο και όπως πρέπει που να περιποιεί τιμή σε αυτό το βυζαντινό ναό και τις πολύχου της πόλης μας. Ναι. Και μιας και λέμε και για την πολιτιστική διαδρομή, να πω ότι ο Δήμος Αρτέων έχει συντάξει μια μελέτη για την πολιτιστική διαδρομή της Σάρτας, όπου δημιουργούμε δύο ποδηλατόδρομους, ένα στην περιοχή από το Γεφύρι και μέχρι το Τρίγωνο και άλλο ένα, ας πούμε, στο ΚΤΕΛ. Έτσι. Ναι. Συνεχίζουμε τη βόλτα μας στον κεντρικό πεζόδρομο της πόλης. Κύριε Δήμαρχε, δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσε να γίνει εδώ στην πόλη μας. Αν θέλετε περισσότερο έτσι για την εικόνα. Δηλαδή, ακόμη και η κάβη, ας πούμε, των απορριμμάτων,
όταν κάποια στιγμή αλλάζουν, και αυτό είναι μια αλλαγή η οποία φαίνεται, έτσι δεν είναι? Τώρα το έργο του Open Mall γενικότερα και το νηφουργείο που κάνουμε. Θα πάνε όλα εκεί, θα τα εντάξουν. Αλλάζουν όλο τον αστικό εξοπλισμό. Ναι, ναι, ναι. Άρα και κάδους και παγκάκια, ναι, 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 καινούργια, καινούργιες φυτέψεις. Και ενδεχομένως, ας πούμε, βλέπουμε και το ενδεχόμενο κάποιους κάδους να τους υπογειοποιήσουμε για να μπορέσουμε να μην είναι ορατή, ναι, και να είναι όμορφη κάθε αυτή. Εκεί όμως μπαίνει ένα ζήτημα στην Άρτα, μια η Άρτα έχει ρηχτεί αρχαιολογικός χώρος, ότι όπως να σκάψουμε θα βρούμε αρχαία. Άρα καταλαβαίνετε ότι έχουμε άλλες δυσκολίες. Κάποια στιγμή που είχατε μιλήσει και για υπογειοποίηση κάδων απορριμμάτων, μπήκανε σε σημεία τα οποία φυσικά και δεν ήταν αρχαία και πολύ περιφερειακά. Αυτό θα μπορούσε να γίνει, ας πούμε, και στο κέντρο της πόλης, ή είναι αυτό που λέτε ότι μόνον στην επιφάνεια λόγω των αρχαίων? Το εξετάσαμε στην πόλη της Άρτας σε κανένα, ναι, δύο σημεία, ναι, αλλά καταλαβαίνετε ότι θα το προσπαθήσουμε, αλλά δεν ξέρουμε τι θα βρούμε από κάτω. Ναι. Αλλά σας λέω, το σημαντικό για μας είναι το ποδήλατο. Βλέπετε πολλοί άνθρωποι τώρα εδώ πέρα είναι με το ποδήλατο. Ναι. Θέλουμε στα πλαίσια του Open Mall να βάλουμε δύο θέσεις κοινόχρησων ποδηλάτων. Ναι. Μία στο κάτω μέρος τη σκουφά και μία στο πάνω. Που οι πολίτες θα μπορούν, αφήνοντας κάπου την ταυτότητά τους ή με ένα ειδικό σύστημα, να παίρνουν το ποδήλατο το κοινόχρηστο και να το ξαναφύγουν πάλι στη θέση στάθμευσης. Και εκεί να πω ότι το έργο της πολιτιστικής διαδρομής που σας είπα δημιουργεί ποδηλατόδρομος. Προφανώς εκεί χάνουμε κάποιες θέσεις στάθμευσης, ναι, αλλά όμως πρέπει το ποδήλατο σιγά σιγά να μπει μέσα στην καθημερινότητά μας. Και εκεί ο Δήμος έρχεται και κάνει διάφορες δράσεις για το ποδήλατο. Ναι. Πρόσφατα διοργανώσουμε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ποδηλασίας. Τώρα θέλουμε το Σεπτέμβριο μήνα να μπορέσουμε να κάνουμε κάποιους ποδηλατικούς αγώνες, όπως είναι αντίστοιχα οι αγώνες στο δρόμο του Γηφυριού, έτσι, να αναπτύξουμε και αυτό το κομμάτι του ποδηλάτου, γιατί νομίζω ότι στην αστική μετακίνηση είναι πάρα πολύ σημαντικό το ποδήλατο. Σωστά. Θα μπορούσαμε να πάμε και μέσα από την πάροδο εδώ του Παντοκράτορα. Πάμε όμως μέχρι κάτω τον κεντρικό πεζόδρομο. Να σταματήσουμε όμως λίγο εδώ. Βεβαίως. Να πω γιατί να σταματήσουμε. Να πω το εξής, ότι εδώ πάνω βλέπουμε ότι είναι ένα καινούριο ξενοδοχείο, το οποίο το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει. Ναι. Και είναι πολύ σημαντικό να λέμε ότι ξεκινάνε ξενοδοχεία στην πόλη μας, γιατί αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια ανάπτυξη της τουριστικής κίνησης και γι' αυτό ξεκινάνε ξενοδοχεία. Πρέπει να επενέσουμε τέτοιες ενέργειες. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που επιθυμίας μου ξεκινάει ένα ξενοδοχείο μας, αγαπητή συνεργασία, και όπου μπορούμε, βοηθούμε στο να υπάρξουν τέτοιες επιχειρήσεις. Είναι αυτή που... Είναι η γραφειοκρατία και γενικότερα όλες τις επιχειρήσεις είμαστε δίπλα τους, αλλά με χαρά ανακοινώνουμε ότι στην πόλη μας επιτέλους ανοίγει ένα ξενοδοχείο. Και να πω και το άλλο, το οποίο προφανώς δεν ακούγεται, τα λεγόμενα Airbnb, ναι, τα οποία υπάρχουν σε πολλά σημεία στην πόλη μας, όχι μόνο στο κέντρο, αλλά και περιφερειακά. Που αυτό βοηθάει, γιατί είναι ένα άθροισμα κλινών, ναι, που έρχονται επισκέπτες και ειλικρινά με έκπληση διαπίστωσα ότι σε μερικά χωριά επισκέπτονται στα αυτά τα καταστήματα, τα Airbnb, άνθρωποι από το εξωτερικό. Βέβαια, άρα είναι πάρα πολύ καλό να το γνωρίζουμε και αυτό. Τώρα αυτό, ναι, η ιδιωτική πρωτοβουλία, είπαμε ότι είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα για την κάθε τοπική κοινωνία, γιατί δεν μπορεί κανένας να βασίζεται σε όλα, είτε στην τοπική αυτοδιοίκηση είτε στο κράτος. Mm-hmm. Κάπως θα πρέπει να αναπτυχθεί και η ιδιωτική πρωτοβουλία. Θεωρώ ότι δεν είναι κακό. Ίσα-ίσα που είναι έσοδα για τον κρατικό κορβανά. Βεβαίως. Έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Όλοι μαζί. Εδώ πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι μόνο και ο Δήμος ο οποίος θα λύσει όλα τα προβλήματα. Όλοι μαζί είμαστε μια γροθιά. Όλοι στηρίζουν ένας τον άλλον. Εμείς οφείλουμε να στηρίξουμε την τοπική κοινωνία, τοπική επιχειρηματικότητα. Βέβαια. Είμαστε δίπλα, αλλά δεν αρκεί αυτό. Πρέπει και οι ίδιοι και όλοι μας, και ως δημότες, ως ενεργά μέλη μιας κοινωνίας, ως επιχειρηματίες, να βοηθήσουμε όλοι για να βγάλουμε προς τα έξω το brand name που λέγεται Άρτα. Λοιπόν, θέλω, φτάνοντας τώρα σιγά σιγά προς την Παρηχωρήτισσα, και μια που θα πούμε και εκεί για την ανάπλαση, να πούμε και για την Βυζαντινή Άρτα. Mm-hmm. Μια που πλησιάζουν οι μέρες των Χριστουγέννων. Η Βυζαντινή Άρτα πλέον έχει καθιερωθεί μέσα από ένα πλέγμα δράσεων, ναι, καθημερινά. Έχουν και αυτά αποκτήσει, αν θέλετε, αυτές οι εκδηλώσεις ταυτότητα. Mm-hmm. Είναι η Αγία Θεοδώρα, είναι ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός, είναι ο Άγιος Μάξιμος. Δηλαδή κάθε γωνιά, κάθε περιοχή της πόλης μας αναδεικνύεται μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις, κύριε Δημάρχε. Λοιπόν, η Βυζαντινή Εβδομάδα την κάναμε τα τελευταία χρόνια επί δικής μας δημοτικής θητείας, γιατί το Πάσχα συνήθως όλοι και ακόμη και οι Αθηναίοι πηγαίνουν, ναι, στα χωριά τους. Άρα, εμείς έχουμε πολλά Βυζαντινά μνημεία. Είπαμε να κάνουμε κάποιες εκδηλώσεις δίπλα στα Βυζαντινά αυτά μνημεία για να τα αναδείξουμε και να προσελκύσουμε και τουρίστες. Πάει καλά. Ναι. Ειδικά, ας πούμε, το Πάσχα, όλα τα καταλήμματα είναι γεμάτα.
υπάρχει κόσμος που έρχεται στην περιοχή μας. Και τα καταλήματα, μια και είναι γεμάτα και το τελευταίο διάστημα, μια και κάναμε και εκδηλώσεις στον δρόμο του Γηφυριού για την εβραϊκή κοινότητα, δεν υπήρχε κρεβάτι να μείνεις. Αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Κάνουμε αυτές τις εκδηλώσεις. Να στρέψουμε από εδώ μέσα από το πεζόδρομο. Να πάμε προς τα εδώ πάνω και να φτάσουμε στην Παρηγορήτισσα, όπου και εκεί έχει ξεκινήσει. Βέβαια, να πούμε ότι στα δεξιά μας αφήνουμε την πλατεία Κιλκής. Μια άλλη πλατεία η οποία είναι ουσιαστικά και αυτή στο κέντρο της πόλης. Δεν ξέρω αν εδώ θα μπορούσαν να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις, κύριε Δήμαρχε. Αν έχετε κάποιο όραμα, ας πούμε, για το... Κοιτάξτε να δείτε, την έχουμε στα σχέδιά μας, όχι τώρα, δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε κάτι, αλλά πρέπει να γίνει ένας αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για να μπορέσει, ας πούμε, να αναδείξει κάποια ζητήματα τα οποία, ας πούμε, η πλατεία αυτή θα τον ομορφύνει ακόμη περισσότερο. Ναι. Και μιας και πριν που μιλήσαμε, ξέχασα να σας πω για την Βυζαντινή Εβδομάδα, θέλουμε τώρα με τους δημάρχους των τέσσερων πόλεων, δηλαδή Άρτα, Σπάρτη, Θεσσαλονίκη και Διδημότυχο, να κάνουμε ένα δίκτυο πόλεων με βυζαντινά μνημεία, για να μπορέσουμε να αναδείξουμε αυτή την ταυτότητα που έχουν οι περιοχές μας και να αναζητήσουμε και με αυτόν τον τρόπο και περισσότερη χρηματοδότηση από τα αντίστοιχα Υπουργεία. Τώρα είναι και τα δίκτυα πόλεων με ποτάμια, τα δίκτυα πόλεων με λίμνες, ας πούμε, σε άλλη κοντινή περιοχή. Υπάρχουν δηλαδή πάρα πολλές έτσι ευκαιρίες για χρηματοδοτήσεις μέσω προγραμμάτων που μπορούν να βοηθήσουν και εσάς, μια που οι ΚΑΠ τα τελευταία χρόνια έχουν μειωθεί κατά 60%. Κοιτάξτε, εμείς είμαστε σε δίκτυα πολλά. Τα δίκτυα προσφέρουν μια δικτύωση, μια ανάδειξη κάποιων ιδιαίτερων ομοειδών χαρακτηριστικών που έχουν αυτές οι περιοχές και προφανώς προσπαθούμε να έχουμε μια δυνατή φωνή για να διεκδικήσουμε περισσότερα πράγματα. Προφανώς και η μειωμένη ΚΑΠ που έχει μειωθεί κατά 60% τα τελευταία χρόνια και η αύξηση το κόστος διαχείρισης των απορριμμάτων που, εγώ να σας πω, για το Δήμο Αρτέων από 500.000 που ήταν πριν την διαχείριση, τώρα που γίνεται με το εργοστάσιο στα Γιάννενα, τώρα έχει φτάσει 1,5 εκατομμύριο. Συν ότι έχει ανέβει η τιμή του ρεύματος με την αύξηση αυτή την ενεργειακή, αλλά εμείς από την άλλη τον κοινόχρηστο φωτισμό του λειτουργούμε όπως του λειτουργούσαμε και την αποκομιδή την κάνουμε όπως την κάναμε, που σημαίνει ότι δεν μπορεί να βγει αυτή η εξίσωση. Πώς θα μπορούσε να βγει αν κάναμε μια αύξηση στα δημοτικά τέλη, το οποίο εμείς δεν το θέλουμε, γιατί δεν φταίνει τίποτα οι πολίτες. Δεν θα μπορούσαν να το σηκώσουν οι δημοτικοί. Όχι, βέβαια, αυτό. Μα οι πολίτες, ο καθένας στο σπίτι του, δεν μπορεί να πληρώσει τους δικούς του λογαριασμούς. Θα υποβάλουμε και άλλα. Και εμείς τι λέμε από την κυβέρνηση, δώστε μας περισσότερα χρήματα. Το ζητήσαμε μέσα και από την ΚΕΔΕ. Ήρθε ο Υπουργός Ιστορικών, ο κ. Πέτσας, έδωσε μία ΚΑΠ παραπάνω σε δύο δόσεις. Έδωσε τη μισή και θα δώσει και μετά το Πάσχα την άλλη. Αλλά αυτά δεν φτάνουν. Ζητάμε και άλλα. Εμείς δεν είμαστε διατεθειμένοι αυτές τις αυξήσεις να τις μετακυλήσουμε στον πολίτη, γιατί οι πολίτες, οι δημότες μας δεν μπορούν να το αντέξουν. Σωστό. Δεν θα μπορούσαν ποτέ να το αντέξουν. Προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης στα σχολεία. Σε λίγο θα φτάσουμε και σε άλλο χώρο. Πάλι που θα μιλάμε για το κολυμβητήριο της πόλης. Ενεργειακή αναβάθμιση. Πόσο έχει μπει στη ζωή μας και το ενεργειακό κόστος παράλληλα, κύριε Δήμαρχε, μια που το αναφέρατε λίγο πριν, με το κόστος αυτό που επιβαρύνει τους Δήμους. Πρέπει να κάνουμε ενέργειες και δράσεις και έργα πάνω στην ενεργειακή αναβάθμιση και πολύ περισσότερο στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Εμείς οριμάζουμε μελέτες πάνω σε αυτό το ζήτημα. Και τα σχολεία μας, έχουμε κάνει μελέτες κυρίως για τα ενεργοβόρα τα σχολεία, τα πιο παλιά, ή αν θέλετε τα πιο ορεινά που είναι στο λόφο πάνω, στην Άρτα. Και αναμένουμε προγράμματα, είτε από το ΕΣΠΑ είτε το πρόγραμμα ΗΛΕΚΤΡΑ που θα βγει το επόμενο διάστημα, για να μπορέσουμε να αντλήσουμε χρηματοδοτήσεις. Και προφανώς και σε όλα τα δημόσια κτίρια. Να ρίξουμε κατανάλωσης πρόσφατα. Ήδη ανακοινώσαμε που αλλάξαμε λαμπτήρες στο Δημαρχείο ή βάλαμε. Προσπαθούμε να βάλουμε ένα μικρό φωτοβολταϊκό. Στο πρώτο δημοτικό σχολείο που είναι δίπλα μας, κάνουμε μια βαθύ γεωθερμία για να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε την εναλλαγή θερμότητας του υπεδάφους, για να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερη ποιότητα θέρμανσης, αλλά να είναι και πιο οικονομική, και να μπορέσουμε και να αλλάξουμε και τα κουφώματα. Όμως, εμείς δεν μένουμε εκεί. Εμείς προσπαθούμε ως Δήμος να κάνουμε τη δική μας ενεργειακή κοινότητα, να είμαστε οι ίδιοι παραγωγοί ηλεκτρικού ρεύματος. Δηλαδή να γίνουν αυτόνομες οι ενεργειακές κοινότητες. Ναι, να κάνουμε τα δικά μας φωτοβολταϊκά. Να μπορεί ο κάθε Δήμος να λειτουργεί ξεχωριστά και έχοντας το δικό του ενεργειακό αποτύπωμα, να μπορεί να είναι. Γεια σας.
ναι. να μην έχει και τόσο μεγάλο, τόσο μεγάλη οικονομική επίπτωση. Εμείς έχουμε δημοτικές εκτάσεις. Ναι. Θέλουμε αυτές τις δημοτικές εκτάσεις να κάνουμε τα δικά μας φωτοβολταϊκά, ναι. να μπορέσουμε να παράγουμε ρεύμα το οποίο θα τα συμψηφίζουμε με τον κοινοτικό φωτισμό. Οπότε το αυτό φωτισμό. Σημαίνει ότι δεν θα μετακυλείται το κόστος και στους δημότες. Θα μπορέσουμε να τα επεξέλθουμε και αν όχι να κάνουμε ακριβώς. και μειώσεις στα δημοτικά τέλη και σε εκείνες τις άπορες οικογένειες οι οποίες δεν έχουν Σωστά. να πληρώσουν το ρεύμα, να δίνει ο Δήμος δωρεάν ρεύμα Σωστά. σε αυτές τις οικογένειες με κοινωνικά κριτήρια. Όμως εδώ Σωστά. τι λέμε. Λέμε και σαν αυτοδιοίκηση και μέσα από την ΚΕΔΕ ότι θα πρέπει να μας κρατήσουν ένα χώρο στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας για τους φορείς της αυτοδιοίκησης ναι. για να μπορούμε εμείς να συνδεθούμε σε αυτό που παράγουμε. Δεν πρέπει να μας βλέπουν διαφορετικά, γιατί εμείς αυτό που κάνουμε δεν το κάνουμε για να μεγιστοποιήσουμε το κέρδος μας, το κάνουμε για την εξοικονόμηση χρημάτων, για να μην επιβαρύνουμε τους δημότες μας. Άρα εδώ καλούμε την κυβέρνηση να νομοθετήσει αυτό που ζητάμε και εμείς βρίσκουμε τον τρόπο να κάνουμε έργα πάνω σε αυτό. Λοιπόν, φτάσαμε και στο εμβληματικό. Να πω συγγνώμη από κάτι λίγο για τις επιχειρήσεις, γιατί εδώ πέρα από αυτό με το κόστος ενέργειας, σωστά οι επιχειρήσεις της περιοχής μας που έχουν την πρόθεση να κάνουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για να ρίξουν το κόστος της ενέργειας στην επιχείρησή τους, στη μικρή, στη μεγάλη επιχείρησή τους, ζητάμε τόσα χρόνια να μπει ένας υποσταθμός μέσης τάσης στην Άρτα για να μπορεί. Για το κορεσμένο δίκτυο. Μπράβο, για το κορεσμένο. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή η Άρτα να έχει κορεσμένο δίκτυο, Σωστά. να μην μπορούν επιχειρηματίες ή αγρότες να κάνουν ένα φωτοβολταϊκά. Ένα οικιακό φωτοβολταϊκό. Θα πρέπει εδώ η κυβέρνηση, δεν είναι και μεγάλο το κόστος, 2-3 εκατομμύρια είναι, να το φτιάξουν για να μπορέσουμε να ρίξουμε το κόστος ενέργειας. Σωστό. Λοιπόν, φτάσαμε στην Παρηγορίτισσα. Το πιο ίσως εμβληματικό μνημείο στην περιοχή. Ναι. Αυτή την ώρα είναι κλειστό, είναι μεσημέρι, εντάξει, το καταλαβαίνουμε αυτό. Ωστόσο λειτουργεί για όσους θέλουν να έρθουν να την επισκεφτούν. Ύστερα από συνεννόηση και με την αρχαιολογία ανοίγουν και κάποιες επιπλέον ώρες, αν ξέρουν ότι θα έρθει κάποιο γκρουπ, να το πούμε αυτό. Να πούμε ότι ο Ναός Παρηγορίτισσας τώρα το Πάσχα θα είναι ανοιχτός για τους επισκέπτες, να το χαρούνε. Και φυσικά, κύριε Δήμαρχε, από την περιφέρεια υπάρχει επίσης μια μελέτη, είναι αυτό που λέγαμε λίγο πριν, για τα πολιτιστικά μας μνημεία, για παρεμβάσεις οι οποίες είναι απαραίτητες να γίνουν. Εδώ απ' έξω έχει ήδη διαμορφωθεί ο χώρος. Έχουν τελειώσει οι πλακοστρώσεις, έτσι. Έχει γίνει πάρα πολύ όμορφο, τελείωσε και αυτό. Και λέω, πηγαίνουν πλησιάζοντας προς το τέλος της εκπομπής, να πάμε σε ένα ακόμη έτσι, κομβικό σημείο, να πάμε στο παραποτάμιο. Να πάμε... Ξεκινήσαμε από το ιστορικό γεφύρι να φτάσουμε στο παραποτάμιο. Να πω δύο κουβέντες για εδώ, ότι πραγματικά Βέβαια. Είναι πολύ εντυπωσιακός ο ναός αυτός της Παρηγορίτισσας, μοναδικός θα έλεγα, δέος μας προκαλεί, το κοιτάζουμε και η αρχιτεκτονική του είναι ιδιαίτερη. Στην Άρτα ξέρουν το γιοφύρι και την Παρηγορίτισσα. Είναι κατατεθέμενο. Άρα εμείς τι λέμε, αυτά τα δύο μνημεία πρέπει να τα συνδέσουμε, πρέπει να έρχονται αυτοί που επισκέπτονται το ιστορικό γεφύρι μέσα στο κέντρο να δουν και την Παρηγορίτισσα να ανάψουν και ένα κερί και από εκεί πέρα να μπουν και στην τοπική αγορά, στον εμπορικό πεζόδρομο για να μπορέσουν να ψωνίσουν και να αφήσουν κάποια χρήματα στην Άρτα. Γι' αυτό, φτιάξαμε εκεί που ήταν τα παλαιά ορειτήρια τρεις θέσεις, ένα πάρκινγκ για τρεις θέσεις για τουριστικά λεωφορεία. Άρα στις επόμενες μέρες θα μπορούν να στασμεύουν. Είναι θέμα ημερών να φτιαχτούν οι διαβάσεις και πριν το Πάσχα θα παραδοθεί. Άρα τότε θα μπορούν να μπαίνουν με ασφάλεια και με άνεση τα τουριστικά λεωφορεία μέσα στο κέντρο και να αφήνουν τους επιβάτες και να στηρίξουμε την τοπική επιχειρηματικότητα. Εκεί είναι πολύ εύκολο να φτάσει στο κέντρο σε ελάχιστα λεπτά. Πάντως είναι μια παρέμβαση αυτή που είναι μαζί με το ναι. κάστρο από το ΠΕΠ Υπήρου, της περιφέρειας Υπήρου, αναβάθμισε όλη την περιοχή, είναι δρόμος ήπιας κυκλοφορίας, έχουμε κάνει φωτισμό τύπου LED, η περιφέρεια, όπως είπατε, κάνει τη μελέτη για την αναστήλωση της Παρηγορίτισσας και για κάποια προβλήματα που υπήρχαν, να γίνει και το έργο με το καλό στη συνέχεια και εμείς ζητάμε από την τοπική αρχαιολογία και από το Υπουργείο Πολιτισμού να υπάρχουν φύλακες για να είναι ανοιχτά όλη τη διάρκεια του χρόνου και επισκέψιμα τα μνημεία μας και αρχαιολογικοί χώροι για να μπορέσουμε έτσι να τα βλέπουν οι πολίτες. Πάμε για το παραποτάμιο. Βεβαίως, πάμε. Και είπαμε, κύριε Δήμαρχε, ότι όπως ξεκινήσαμε το πρωί από το χώρο του ιστορικού γεφυριού, είπαμε κάποια πράγματα, περπατήσαμε μέσα στους κεντρικούς δρόμους,
Είπαμε για έργα τα οποία γίνονται. Φτάνοντας στο τέλος αυτής της εκπομπής, δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε να έρθουμε στο χώρο του παραποτάμιου. Εδώ, όπου το πάρκο τα τελευταία χρόνια είναι ο χώρος αναψυχής όλων των δημοτών, είτε περπατούν, είτε για κάποιες εκδηλώσεις. Ναι. Εσείς, ως Δήμος, έχετε διοργανώσει. Κοιτάξτε, είναι ένας πολύ όμορφος χώρος, ο χώρος εδώ στο παραποτάμιο πάρκο στην Άρτα. Ναι. Ένας χώρος ο οποίος είναι ένας χώρος περιπάτου, άθλησης, ψυχαγωγίας. Ναι. Και αυτό γιατί τα τελευταία χρόνια έχουμε βάλει και μία παιδική χαρά, έχουμε τα όργανα γυμναστικής, πιο δίπλα είναι το γήπεδο του Γιώργος Γελουδάσης, όπως ονομάζεται, που εκεί έχουμε, συντάσσουμε ήδη τις μελέτες για να κάνουμε έναν ελαστοσυνθετικό τάπητα, όπως πρόσφατα στο γήπεδο Κερματών κάναμε και δώσαμε, γιατί εδώ έχει μεγάλη σε αυτή την περιοχή, και ένα βοηθητικό γήπεδο. Έχουμε ένα σχέδιο ήπιων δραστηριοτήτων εδώ μέσα, που έχουμε χαράξει κάποιους ποδηλατόδρομους και κάποιες μελέτες για να βάλουμε και κάποια υπαίθρια πικ-πογκ. Έχουμε βάλει κάποια κιόσκια για να μπορέσει ο κόσμος να χαίρεται. Υπαίθρια όργανα γυμναστικής και κάποια γηπεδάκια να παίζουν. Ναι. Είναι πάρα πολύ όμορφος χώρος. Εδώ τι έχουμε να κάνουμε? Θέλουμε να κάνουμε έναν αρχιτεκτονικό διαγωνισμό. Το έχουμε βάλει στο τεχνικό μας πρόγραμμα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ενιαία όλη αυτή την περιοχή και να μην κάνουμε αποσπασματικές δράσεις. Μια ανάπλαση δηλαδή ολοκληρωμένη. Που εδώ είχαμε πει να γίνει, ας πούμε, σε μια περιοχή και ένα μικρό πάρκο σκύλων, έτσι ώστε να βγαίνουν τα σκυλιά, ο κόσμος να τα βγάζει τα κατοικίδια του προς τα έξω. Έγινε πρόσφατα ο χώρος εδώ του πάρκινγκ, ο οποίος μεγάλωσε μαζί και με το κυκλικό κόμβο. Είναι πραγματικά μια όμορφη περιοχή. Λοιπόν, θέλω να κλείσουμε όμως με το επιχειρηματικό πάρκο. Μια που το πρωί αποστήλατε στο επιμελητήριο της Άρτας την μελέτη, η οποία θα πρέπει το Διοικητικό Συμβούλιο, την πρόταση αν θέλετε, το Διοικητικό Συμβούλιο να την δει, να ενημερωθούν όλα τα μέλη και φυσικά είναι συγκεκριμένα αυτά τα οποία λέτε και αυτά τα οποία ζητάτε ώστε να οριοθετηθεί το επιχειρηματικό πάρκο της πόλης. Ένα χρόνιο ζήτημα, εδώ και 40 χρόνια κοιτάμε για το επιχειρηματικό πάρκο. Αυτή τη στιγμή η βούληση υπάρχει από το Δήμο να επιλεγεί η καλύτερη δυνατή περιοχή από αυτές που έδειξε μελέτη, και η μελέτη έδειξε τρεις περιοχές με τη σειρά βαθμολόγηση που σας τα λέω: Καλαμιά, Ρόκα, Κρεκού και Αμοτόπου. Δημοτικές εκτάσεις. Θα πάμε τη Δευτέρα, θα κάνουμε μια ενημέρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως αντίστοιχα θα γίνει και ενημέρωση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου, και μετά θα πάμε στην Ολομέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου, παρόντος των τοπικών συμβουλίων και του επιχειρηματικού κόσμου, και εκείνη, αφού θα γίνει η ανάλυση από τους μελετητές, όποια επιλέξουν, εμείς ως Δημοτικό Συμβούλιο θέλουμε να την παραχωρήσουμε στο φορέα λειτουργίας του επιχειρηματικού πάρκου. Δεν θα την εκποιήσει ο Δήμος Αρταίων. Εμείς ως Δήμος Αρταίων θα είμαστε μέτοχοι στο επιχειρηματικό πάρκο, και αυτό είναι ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο, γιατί θα βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις, τις υπάρχουσες, να αναπτυχθούν. Θα μπορέσουμε να δώσουμε κίνητρα, θα δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας, θα προσελκύσουμε καινούργιες επιχειρήσεις. Αρκεί να μην υπάρξουν πολύ. Και θα μπορέσουμε να κάνουμε σε αυτό που πάσχουμε εμείς, να κάνουμε ψυγεία και διαλογητήρια αγροτικών προϊόντων, γιατί εκεί πονάμε. Τα ακτινίδια που συνέχεια αυξάνεται η παραγωγή χρόνο με το χρόνο, θέλουν να έχουν περισσότερα ψυγεία σαν περιοχή. Υπάρχει εκεί η δυνατότητα να το κάνουμε, γιατί για μας τα αγροτικά μας προϊόντα είναι το στοίχημα μαζί με το κομμάτι της τουριστικής ανάπτυξης. Και θέλω να πω πριν κλείσουμε δύο πράγματα, μιας και είμαστε εδώ στο πάρκινγκ, στην πλατεία Ζέρβο που μεγαλώνει και το έχει αγκαλιάσει πάρα πολύ ο κόσμος και παρκάρει τα αυτοκίνητά του εδώ, γιατί είναι πολύ κοντά στο κέντρο της πόλης. Ο κυκλικός κόμβος που ολοκληρώνεται, γιατί σήμερα μπαίνουν και τα φωτιστικά, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο. Μελέτη. Και η σύνδεση που έγινε με τη Βλαχέρνα, που ρίξαμε το κομμάτι του ασφαλτικού, αλλά και στην περιφερειακή οδό. Έχουμε μελετήσει με μια μελέτη ασφάλειας της κυκλοφοριακών της περιφερειακής οδού. Έχει προκύψει ο ανάδοχος. Μόλις ολοκληρωθεί, θα κάνουμε και άλλες δράσεις στον περιφερειακό. Και επειδή πρόσφατα εντάξαμε στο ΕΣΠΑ δύο έργα που αφορούν τον περιφερειακό και έχει να κάνει με ένα καινούργιο κυκλικό κόμβο που πήραμε πρόσφατα και την έγκριση δημοπράτησης από τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Επίρου, κοντά στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, κοντά έξω από την εφορία, να πω, που είναι και ένα πρατήριο εκεί, ένα κυκλικό κόμβο, θα βοηθήσει πολύ. Συν ο φωτισμός της περιφερειακής οδού θα γίνει όλη με φωτιστικά τύπου LED και θα ενισχύσει και την ασφάλεια, αλλά και θα είναι και εξοικονόμηση. Και τελευταίο στο τελείωμα του Δήμου Αρταίων είναι το κολυμβητήριο.
στα όρια εκεί να πω. Είναι ενεργειακή αναβάθμιση του κολυμπητηρίου που ολοκληρώνεται. Θα δουλεύει, θα λειτουργεί όλο το χρόνο. Εμείς σκοπό έχουμε 1 Μαΐου να το δώσουμε προς χρήση. Και από εκεί και πέρα. Και από εκεί πέρα να μην ξανασταματήσει. Μπορεί να σταματάει κάποιες μέρες το χρόνο το χειμερινό για να γίνεται απαιτούμενη συντήρηση. Αλλά για λίγο. Μια εβδομάδα. Έτσι. Να κλείσει και 15 μέρες. Αλλά πρέπει, καταλαβαίνετε, να ρίξουμε τα κοστολόγια για να μπορέσουμε να είναι βιώσιμο και να λειτουργεί. Γιατί εμείς, εγώ ως δήμαρχος, διαχειρίζουμε τα χρήματα των δημοτών και προσπαθώ να τα διαχειρίζουμε με σύνεση για να μπορώ, ας πούμε, να βάζω προτεραιότητες. Μακάρι να μπορούσα να τα κάνω όλα. Δεν υπάρχει όμως το μαγικό ραβδάκι να μπορεί ένας δήμαρχος να κάνει τα πάντα. Και εγώ λέω το άλλο. Όπως ο καθένας στο σπίτι του κάνει το δικό του νοικοκυριό και τη δική του διαχείριση, αντίστοιχα είναι η διαχείριση σε επίπεδο μεγάλου δήμου, το μεγάλο σπίτι. Άρα, από τη στιγμή που ένας στο σπίτι του δυσκολεύεται σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία που είχαμε πανδημία, που είχαμε ενεργειακή κρίση, που είχαμε πόλεμο, καταλαβαίνετε ότι και εγώ στο δήμο μου δυσκολεύομαι. Άρα, παρακαλώ και προσκαλώ όλους τους πολίτες, όλοι μαζί να γίνουμε μια μεγάλη οικογένεια, μια γροθιά, για να μπορέσουμε να λύσουμε προβλήματα της τοπικής μας κοινωνίας. Χωρίς χρώματα και χωρίς κόμματα. Δεν θα μπορούσαμε να τα πούμε όλα. Υπάρχουν και άλλα σωρά ακόμη έργα, αλλά δεν ήταν αυτό ο σκοπός της εκπομπής. Να κάνουμε έναν απολογισμό του έργου ή να τα πούμε όλα. Δεν τα προλαβαίνουμε. Θέλω στο τελευταίο λεπτό της εκπομπής να πούμε δύο λόγια και για την οικογένειά σας. Η σύζυγός σας είναι μαζί σας στο Δήμο, σας βοηθάει, σας στηρίζει, έχει το δικό της τομέα. Μεγαλώνετε όμως και δύο αγόρια, τα οποία είναι στην κρίση της εφηβείας πλέον και θέλω να μου πείτε αν ακούτε τη δική σας άποψη, γιατί μιλήσατε πριν για νεολαία, θέλετε την άποψη των νέων. Ακούτε τα δικά σας παιδιά τι σας λένε και υπάρχει χρόνος για την οικογένεια. Καταρχήν να πω καταρχήν ότι η σύζυγός μου, η Κωνσταντίνα, η οποία με στηρίζει και πάρα πολύ, ήταν υπάλληλος από το 2006 στο Δήμο, έτσι δεν είναι ότι πήγα εγώ και η Κωνσταντίνα είναι στο Δήμο, σε ένα θέμα που ξέρει πολύ καλά με τα προγράμματα και είμαι πολύ σημαντική βοήθειά της. Από εκεί και πέρα τα αγόρια μου που είναι πρώτη ηλικία ο μεγάλος και δευτέρα γυμνασίου ο μικρός, προφανώς θα ήθελα καταρχήν να αφιερώνω περισσότερο χρόνο, το οποίο δεν το καταφέρνω, και έχω τις τύψεις μου και τις ενοχές μου γι' αυτό, γιατί τα παιδιά μεγαλώνουν και κάποια στιγμή φεύγουν και τα προβλήματα και η καθημερινότητα δεν τελειώνει. Από εκεί και πέρα τους ακούω, προφανώς ακούω την νέα γενιά, γιατί καμιά φορά οι απόψεις τους είναι τέτοιες που πραγματικά ώρες-ώρες δεν μπορεί να το σκεφτεί κάποιος μεγάλος. Άρα θέλουμε δηλαδή να ακούμε τη νέα γενιά, άλλωστε όλοι αγωνιζόμαστε για το μέλλον των παιδιών μας, για το μέλλον της νέας γενιάς, άρα τα ακούμε. Μου λείπουν, τα ακούμε και βέβαια να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ και στο τα πιθερικά και στους γονείς μου, οι οποίοι στηρίζουν αυτή την προσπάθεια και μας βοηθάνε πάρα πολύ στην καθημερινότητα μιας οικογένειας που ναι μεν είναι ωραία στην επαρχία, αλλά πραγματικά αυτό που θέλω να πω μέσα από αυτή την και να κλείσω εδώ, ότι πρέπει να αφιερώνουμε περισσότερο χρόνο στην οικογένειά μας, στους εαυτούς μας, στους δικούς μας ανθρώπους και να καταφέρνουμε, και το λέω για να το ακούω και εγώ αυτό, να βάζουμε κόκκινες γραμμές, γιατί δεν τελειώνει η δουλειά, χάνουμε τα χρόνια, περνά τα χρόνια, χάνουμε αγαπημένες στιγμές με τους ανθρώπους μας. Και αυτό το λέω γιατί βοήθησε η πανδημία να καθίσουμε περισσότερο χρόνο στα σπίτια, να δούμε την οικογένειά μας, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την πολύ όμορφη κουβέντα που είχαμε σήμερα. Έτσι, με σημεία αναφοράς για την πόλη, γιατί πραγματικά θεωρώ ότι όλα ξεκινάνε από την αγάπη μας για τον τόπο. Θα μου επιτρέψεις όμως να πω και κάτι που ξέχασα. Ένα ευχαριστώ στους συνεργάτες μου. Βέβαια. Έτσι, που όλη αυτή η προσπάθεια, σημαντικό, για να είμαι εγώ εδώ τώρα και να σας πω κάποια έργα ή κάποια πράγματα, είναι μια συλλογική προσπάθεια και των συνεργατών, έτσι, και των αντιδημάρχων, των δημοτικών συμβούλων, του Δημοτικού Συμβουλίου, έτσι, των ειδικών συνεργατών, των στελεχών του Δήμου και του όλου του των εργαζομένων. Και αυτή η αγαστή συνεργασία και όλη αυτή η συλλογική προσπάθεια φέρνει καλά αποτελέσματα για την πόλη μας. Να είστε καλά, κύριε Δημήτρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε και σήμερα κοντά μας. Καλό σας βράδυ. Καλή θα.